Ημέρα γιορτής, ημέρα απονομής ήταν η χθεσινή για τον Ποσειδώνα, που στο γήπεδο του Πανεπιστημίου στέφθηκε και επίσημα πρωταθλητής στην Α2 ΕΠΣΗ και στον όμιλό του και βέβαια πήρε το εισιτήριο για την Α1 κατηγορία, επιστρέφοντας μετά από χρόνια στην μεγάλη κατηγορία του τοπικού ποδοσφαίρου. Το πάρτι που στήθηκε ήταν τέτοιο που βλέπετε στις εικόνες, αλλά σίγουρα μόνο όσοι ήταν εκεί μπορούν να αντιληφθούν το τι έγινε. Συγχαρητήρια λοιπόν πρωταθλητές, συγχαρητήρια στη διοίκηση, στον Αντώνη τον Βλαχάκη τον πρόεδρο, σε όλα τα μέλη της διοίκησης, στο τεχνικό team. Συγχαρητήρια για τη συμπεριφορά σας καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια γιατί φοράτε μια βαριά φανέλα, πολύ βαριά φανέλα, πολύ ιστορική. Μια φανέλα που έχει διαπρέψει όχι σε τοπικό αλλά σε εθνικό επίπεδο. Και να είστε υπερήφανοι που φορέσατε αυτή τη φανέλα. Ο Ποσειδώνας δεν είναι ο Ποσειδώνας ο γνωστός που κάποιοι νομίζουν ότι είναι. Ο Ποσειδώνας είναι ο Ποσειδώνας που τη δεκαετία του 90 και πιο μπροστά μεσορανούσε σε εθνικά πρωταθλήματα, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και γι' αυτό να είστε υπερήφανοι. Δεν χαϊδεύω βαθιά, το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Στην εκδήλωση έγινε φιλικό παλεμάχων και εν ενεργεία, ενώ βραβεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιγονάκης. Να ευχαριστήσω όλους τους επώνυμους και ανώνυμους και αφανείς φίλους που μας βοήθησαν να βγούμε πρωταθλητές σε αυτό το μαραθώνιο και μάλιστα με ένα μεγάλο αόρατο αντίπαλο, την πανδημία. Εμείς κοιτάμε το τώρα, θέλουμε να το διασκεδάσουμε το σήμερα, να το γιορτάσουμε, γιατί πρέπει να το γιορτάσουμε, αξίζει να το γιορτάσουμε. Υπάρχει αύριο μια νέα μέρα, να κάτσουμε στο τραπέζι. Υπάρχει θέληση, πιστεύω, και από τις δύο μεριές. Και γιατί όχι να συνεχίσουμε. Είναι μια τεράστια ημέρα για μας. Μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Ποσειδώνα, που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στο Α τοπικό. Πιστεύω το αξίζουμε. Σήμερα οι κόποι μας ανταμείβονται. Ο κόσμος φέτος ήταν δίπλα μας. Άλλωστε όταν παίζεις καλό ποδόσφαιρο τραβάς και τον κόσμο, μας αγκάλιασε ο κόσμος. Τους ευχαριστούμε, πήραν χαρά μετά από πολλά χρόνια να επιστρέψω όπως είναι στην Α1, που αξίζει και παραπάνω αξίζει βασικά. Έχουμε περάσει 5-6 παίχτες που ήμασταν φέτος πολύ δύσκολα πράγματα. Έχουμε ζήσει καταστάσεις τις οποίες εύχομαι να μην τις ζήσει καμία ομάδα και κανένας ποδοσφαιριστής. Όμως παλέψαμε για αυτό που γίνεται σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την πορεία μας.